Λοιπόν, το επόμενο τραγουδάκι μας έχει τίτλο «Άμα το λέει σούφρα σου». Και ήταν η συνεργασία μας με την Πουλίκα, όπου όταν συνέθεσε αυτό το περίφημο τραγούδι, τον πήρα στο τηλέφωνο, πρέπει να ήταν 5 η ώρα το πρωί, το σηκώνει ο Μίτσος, λέει ποιος είναι, λέω ο Ζόρζι με την ομορφιά μου, Ζόρζι λέει τι είναι, εγώ του λέω Μίτσο, του λέω έχω δύο κομματάκια καλά, να τα πιούμε μου λέει, όχι του λέω να τα πούμε. Άξο μου λέει Ζόρζι μου λέει, πες μου λέει τους στίχους, λέει καν είναι, λέει θα περάσω από το στούντιο να το πω. Απαγγέλω λοιπόν, σαν μας το Ρώσιο άνθρωπος, κλείσε και έρχομαι μου. Απάντησαν πρωτότυπο. Την άλλη μέρα με πήρε στη γραμμή, ήταν στο τηλέφωνο, ήταν κατευχαριστημένος. Ζόρζ μου λέει, αν μπορείς, μου λέει, κάθε μέρα που περνάει, να γίνεσαι, μου λέει, και τόσο δα καλύτερος. Μίτσο, του λέω, κάποιος είναι στη γραμμή, κλείσε και να σε ξαναπάρω. Ναι, έχω υποστεί πολλά από τα τηλεφωνήματα αυτά του Μίτσου. Μια φορά λοιπόν, μου ξανατηλεφωνεί, λέει Ζόρζ μου, λέει παρόλα αυτά που έχουν σου πει μεταξύ μας, να ξέρεις μου, λέει ότι σ' αγαπάω. Απ' τη μία έτσι συγκινήθηκα, απ' την άλλη στεναχωρήθηκα, λέω, τι λέω, ξεπεράστηκα. Μίτσο του λέω, η αγάπη είναι για όλο τον κόσμο και ο φθόνος για τους εκλεκτούς. Ζόρζ του λέω. Φτιάξει κι άλλο ένα τώρα γιατί μου ξανά στείλε την αγάπη του. Μα πάει γυρεύοντας. Και του είπα ότι η ένδειξη αγάπης προς τους υπερτέρους δείχνει αυτοεκτιμών. Σωστό. Κάτι που μισείς έρχεται μια στιγμή, ούτε τι να κάνεις. Θα το συγχωρέσεις. Τι είναι και αυτή η συγχώρεση χριστιανική. Δηλαδή να βάζεις στο χώρο σου μέσα κάτι το οποίο είναι ένα έκτρομο, ας πούμε. Μετά αρχίζεις να το μιμήσεις και μετά να το υπερασπίζεις. Τι να κάνουμε με αυτούς τους Ανατολίτες, έχουμε μπλέξει. Λοιπόν, άμα το λέει η σούφρα σου λοιπόν. Σαν μας του Ρώσι,
Ναι.